Το μέλι αποτελεί μια δυναμική καλλιέργεια, δυναμική παραγωγή, όχι μόνο για την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και πολλές ακόμα χώρες. Το μέλι είναι μια οικονομία η οποία μπορεί να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και να δώσει ψωμί και ποιοτικό προϊόν σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Η δυναμική του είναι πολύ μεγάλη. Μια πολύ ενδιαφερούσα συνάντηση γίνεται στη Μεσσηνία αυτό το διάστημα μεταξύ Μεσσηνίων και Κύπριων μελισσοκόμων και παραγωγών. Δίπλα μου ο κύριος Τσουμάνης, Γιώργος Τσουμάνης, προϊστάμενος του ΕΛΓΟ Δήμητρα Κυπαρισίας, γεωπόνος. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Υλοποιείται αυτό το διάστημα στην περιοχή μας το μέτρο 1-3. Που χρηματοδοτείται από το Κυπριακό Υπουργείο Γεωργίας, που αφορά τις ανταλλαγές γεωργών σε ξένες χώρες. Την περίοδο αυτή φιλοξενούμε στην Μεσσηνία μια ομάδα επαγγελματιών Κύπριων μελισσοκόμων. Το πρόγραμμα σαν φορέας αποστολής είναι ο Μελισσοκομικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Κύπρου, και φορέας υποδοχής στην περιοχή μας είναι ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Επαγγελματιών Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Αργολίδας και Λακωνίας. Η υπηρεσία μας εμπλέκεται σε αυτό το project ανταλλαγής, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάτι το οποίο και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και την εμπειρία μας τη χρησιμοποιούμε στο να βοηθήσουμε τον σύλλογο τον τοπικό εδώ να διοργανώσει με πολύ άψογο και επαγγελματικό τρόπο ένα καθόλου πως πρέπει πρόγραμμα κατάρτισης που θα περιλαμβάνει και θα συνδυάζει τόσο τεχνικές επισκέψεις σε μελισσοκομεία και σε τυποποιητήρια μελιού, όσο και θεωρητικές καταρτήσεις, συγκαταστάσεις στις φιλόξενες συγκαταστάσεις του Κέντρου Δήμητρα Κυπαρισίας. Παράλληλα, επειδή η Μεσσηνία είναι μια περιοχή και μια γη, είναι μια πολύ αφορή γη, όπως πολύ εύστοχα έχετε και τον τίτλο του περιοδικού σας και της εκπομπής σας, προσπαθούμε το διάστημα αυτό να δώσουμε και τις υπόλοιπες πινελιές του παραγωγικού πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. Έχουν επισκεφθεί η ηλεκτριβία, έχουν επισκεφθεί η νοποιία, και παράλληλα με το πολιτιστικό κομμάτι το οποίο συνδυάζουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα, πιστεύω ότι οι Κύπροι φίλοι μας την Τετάρτη κατά την αναχώρησή τους θα έχουν φύγει έχοντας στο μυαλό τους πλήρως αποτυπωμένο το ανάγλυφο της περιοχής μας. Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι και η άποψη και η εικόνα που έχει αποκομίσει ήδη η ομάδα μελισσοκόμων από την Κύπρο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Μελισσοκόμων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, τον κύριο Γιώργο Λάγιο. Πείτε μας την παραγωγή μελιού για φέτος. Φέτος ήταν μια μέτρια χρονιά από πλευράς παραγωγής μελιού. Πάλι το έλατο για μία ακόμα φορά δεν μας βοήθησε. Ήταν από ελάχιστη έως μηδενική η παραγωγή του. Ευτυχώς κάποιες άλλες ανθοφορίες με μέλι ανθέων και πεύκο βοήθησαν λίγο την παραγωγή μας. Αυτό που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που βοήθησε τους ανθρώπους αυτούς να επισκεφτούν την περιοχή μας. Το μέτρο 1-3 που αφορά τις ανταλλαγές των γεωργών που χρηματοδοτεί το Κυπριακό Υπουργείο Γεωργίας ορθώς, έχει εγκριθεί και από το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας. Δυστυχώς όμως η ελληνική πολιτεία δεν το έχει τρέξει. Προφανώς δεν έχει αντιληφθεί την αξία του μέτρου αυτού, ότι οι άνθρωποι όταν επισκέπτονται μια ξένη χώρα συναντούν και συζητούν συναδέλφους τους, μοιράζονται από κοινού τα προβλήματά τους. Η αλληλεπίδραση αυτή, την οποία την έχω δει να συμβαίνει διαζώσεις και εδώ στην περιοχή μας και με ντόπιους παραγωγούς στο εξωτερικό, είναι κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Μπορεί να συγκριθεί ακόμη και με θεωρητικές καταρτήσεις, ακόμη και πιο διακεκριμένων επιστημών. Αυτό λοιπόν πρέπει να στηριχθεί από την ελληνική πολιτεία και να μιμηθούμε το Κυπριακό Υπουργείο που από πέρυσι χρηματοδοτεί αυτή τη δράση. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και εγώ τον Κυπριακό Σύνδεσμο για την επιλογή της περιοχής μας για να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό. Ευελπιστώ ότι αυτό που θα τελειώσει την Τετάρτη θα είναι η αρχή της μετέπειτα συνεργασίας μας. Και θέλω να σας πω ότι είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε μετανιώσει για την επιλογή σας που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ποιους τομείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε οι μελισσοκόμοι? Κοιτάξτε, τα προβλήματα για όλους τους μελισσοκόμους είναι πολλά, από αυτά είναι κοινά. Πόσο μάλλον για εμάς και τους Κύπριους που είμαστε δίπλα. Εκείνο που έχω να πω ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που είναι απαρακτά και αφορούν και το μέλι και τις ασθένειες των μελισσών.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι στην περιοχή μας? Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια με τη διάθεση του μελιού. Και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μεγάλη εισαγωγή σε μέλια κινέζικα και από άλλες τρίτες χώρες, τα οποία είναι κατώτερης ποιότητας, αλλά εμείς επειδή έχουμε καλύτερη ποιότητα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε στις τιμές. Δεν υπάρχει λοιπόν έλεγχος και μπαίνει μέσα πολύ φτηνό μέλι κατώτερης ποιότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μένει η δική μας η παραγωγή αδιάθετη και να έχουμε προβλήματα. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας και τους εμάς τους Έλληνες και τους Κυπρίους είναι τα προβλήματα που υπάρχουν με τους ψεκασμούς. Η μεγάλη αύξηση των φυτοφαρμάκων έχει αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες στα μελίσσα μας και αυτό το πράγμα πρέπει να εφαρμοστεί και να εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι που αφορούν τους ψεκασμούς. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται να γίνεται ψεκασμοί όταν υπάρχουν ανθοφορίες σε ώρες που υπάρχει πτητικότητα των μελισσών. Και αυτές είναι μεσημεριανές ώρες. Είναι απαράδεκτο η μέλισσα να προσφέρει με την επικονίαση και εμείς να τη σκοτώνουμε. Επίσης, ένα τρίτο πρόβλημα σοβαρό που απασχολεί όλους μας τα τελευταία χρόνια είναι η κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει και έχει σαν επακόλουθο τη μειωμένη παραγωγή μας, έχει σαν επακόλουθο την αύξηση της θερμοκρασίας. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολλές μετακινήσεις με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένο κόστος. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης για τη μελισσοκομεία? Ναι. Είμαστε σε ψηλά επίπεδα μελισσοκομείας. Όμως μας μαστίζουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως και σας εδώ και τα ίδια και εμάς. Όπως η διάθεση, ο αθέμητος ανταγωνισμός, τα εισαγόμενα μέλια και τούτα δεν μας αφήνουν να ανοιχτούμε παραπάνω. Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων μελισσοκόμων και των Κυπρίων? Βέβαια. Πάνω σε θέματα ασθενειών, ναι. Μπορούμε να συνεργαστούμε, να λύσουμε τα προβλήματα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η πολιτεία σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη της μελισσοκομείας? Βασικά, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά, όχι όμως τόσα, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μελισσοκόμους να ορθοποδήσουν. Γενικά, το θέμα των εισαγωγών, όπως είπε ο προλαλήστας συνάδελφος, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι και εδώ και στην Κύπρο. Η πολιτεία πρέπει να δει το θέμα αυτό πολύ σοβαρά, να μην επιτρέπει και σε τόσο μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές αυτών των μελιών, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι κατώτερης ποιότητας, για να μπορέσουν οι μελισσοκόμοι να προωθήσουν το δικό μας μέλι, έστω και επιτόπου, χωρίς εξαγωγές. Ενώ στην Κύπρο, πριν από μερικά χρόνια, το μέλι, το Κυπρίο μελισσοκόμο δεν αρκούσε. Ενώ σήμερα δεν μπορούν να το διαθέσουν. Αυτό νομίζω είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι και εδώ και στην Κύπρο. Τι σημαίνει για μια γυναίκα να ασχολείται με τη μελισσοκομεία? Είναι πολύ σημαντικό μια γυναίκα να είναι στο χώρο της μελισσοκομείας. Οι περισσότερες γυναίκες ασχολούνται στο μετέπειτα, δηλαδή όταν έρθει το μέλι στο σπίτι, είτε στην εφιάλωση, είτε στη συσκευασία, είτε στην προώθηση του προϊόντος. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι και στα δύο, και στην παραγωγή και στην προώθηση. Τι είναι αυτό που σας μαγεύει σε όλη αυτή τη διαδικασία? Με μαγεύει ο κόσμος της μέλισσας, δηλαδή το πώς ένα μικρό έντομο μπορεί να παράγει και να προσφέρει τόσα στον άνθρωπο. Πού θα ξαναγήσετε τους μελισσοκόμους της περιοχής μας? Εντάξει, στην Κύπρο εννοείται. Εντάξει, έχουμε και εμείς ωραία. Έχουμε και εμείς παρελθόν επίσης αρχαιολογικών, φύση, βλάστηση, πλούσια επίσης. Δεν έχουμε τόσα νερά όσα έχετε εσείς, αν και φτιάχνονται φράγματα και αποθηκεύουμε νερά. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, ο καιρός είναι αρκετά καλός, έχουν γεμίσει σχεδόν όλα τα φράγματα. Αξίζει μια επίσκεψη στην Κύπρο οπωσδήποτε. Ποια είναι η αποτίμηση της μέχρι τώρα επίσκεψης των μελισσοκόμων? Όλα τα μέλη του συνδέσμου, όλοι γενικά είναι κάτι ενθουσιασμένοι και από την εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά άλλο τόσο για τη φιλοξενία. Η ζεστή αγκαλιά που έχουν τύχει από όλους τους ανθρώπους εδώ
που συνεργαστήκαμε είναι κάτι το οποίο προγραμματίζουμε και εμείς να το ανταποδώσουμε με τη δική μας φιλοξενία μετέπειτα στην Κύπρο. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που οι Κύπροι συνάδελφοί μας διάλεξαν τη Μεσσηνία για αυτό το πρόγραμμα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι μπορούμε για να περάσουν όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μελισσοκόμους της Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, της Κύπρου, τον κύριο Τσουμάνη, που τους φιλοξενήσαμε για λίγα λεπτά στο χώρο της Εφορής Γης. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι συνεργασίες είναι το α και το ω για να πάει μπροστά η οικονομία. Και αυτοί οι άνθρωποι το έχουν πιάσει το νόημα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Πείτε το. Και εμείς από την πλευρά της δική μας, θα σας ευχαριστήσουμε εσάς που μας δώσατε την ευκαιρία από το δικό σας το σταθμό να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους αυτούς τους κυρίους που μας φιλοξένησαν σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο και όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τους ανταποδώσουμε όλα αυτά τα ωραία που μας έχουν δώσει αυτοί εδώ.